Λέω να μιλήσουμε για πολιτισμό και όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε και για φεστιβάλ, όμορφα φεστιβάλ, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα μιλήσουμε για το 6ο φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο, και να καλησπερίσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να τον δούμε, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά, στο στούντιό μας στα Χανιά. Είναι ο κύριος Ματθαίος Φραντζεσκάκης, είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου των Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τα Χανιά. Καλησπέρα λοιπόν στα όμορφα Χανιά, τα οποία ετοιμάζονται για το 6ο φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων, με ένα μεγάλο αριθμό ταινιών να μας περιμένουν. Τι έχουμε να δούμε σε αυτό το φεστιβάλ φέτος, γιατί ξέρουμε το τι γίνεται και στα προηγούμενα φεστιβάλ, την τόσο ωραία δουλειά την οποία κάνετε, και νομίζω ότι ο πύχης έχει ανέβει λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και να κάνουμε στερεά βήματα, ελπίζω, σε μια πορεία η οποία αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία απ' όλα είναι να κατοχυρώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ως τον φεστιβάλ το κινηματογραφικό των Χανίων και όλης της Κρήτης. Αυτός είναι ο στόχος. Πολλές ταινίες, πολλές δραστηριότητες, πολλές παράλληλες δραστηριότητες, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα που η αλήθεια είναι ότι σας προκαλεί και ελπίζω να σας προσκαλεί προφανώς να είστε μαζί μας κάποια από αυτές τις 11 μέρες που θα είμαστε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 11 μέρες από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου με πάνω από 150 ταινίες. Και η πρεμιέρα δεν γίνεται με μια ταινία την οποία δεν γνωρίζουμε, με κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Το μετέωρο βήμα του Πελαργού στην οθόνη μας, και νομίζω ότι έχετε σκοπό και φέτος να μας καθυλώσετε γενικά όλες αυτές τις ημέρες. Το μετέωρο βήμα του Πελαργού είναι η πρεμιέρα του φεστιβάλ. Είναι η ταινία με την οποία αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε φέτο, τιμώντας παράλληλα από τη μία το Θόδωρο Αγγελόπουλο, το μεγάλο σκηνοθέτη, ο οποίος ταξίδεψε στα πέρατα της γης στην ελληνική κινηματογραφική τέχνη. Τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, για τον οποίο δεν είναι γνωστό ότι από πλευράς μητέρας κατάγεται από τα Χανιά, άρα ένας επιπλέον λόγο και κριτικός ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος έκανε το μετέωρο βήμα του Πελαργού 27 χρόνια πίσω. Μια ταινία η οποία τότε προκάλεσε το ενδιαφέρον και λόγω των εντάσεων που υπήρχαν όταν έγιναν τα γυρίσματα στη Φλόρινα, αλλά κυρίως και πρωτίστως αυτό που έχει σημασία, το μετέωρο βήμα του Πελαργού μίλησε 27 χρόνια πριν για θέματα όπως το προσφυγικό, η μετανάστευση, τότε που όλα αυτά φαινόντουσαν λίγο ξένα σε εμάς και που ήρθαν μετά από 20-25 χρόνια να είναι στις αυλές μας, στα πόδια μας, μέσα στην Μεσόγειο, να χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες των Βαλκανίων. Αυτό είναι το περίγραμμα αυτής της ταινίας, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, και να πω ότι μαζί μας για την ταινία αυτή, για τις ανάγκες της πρεμιέρας, θα είναι η κυρία Φίβη Οικονομοπούλου Αγγελοπούλου, σύντροφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου και παραγωγός των ταινιών του, ο Γιώργος Αρβανίτης, ο άνθρωπος που ήταν μαζί του δίπλα στη διεύθυνση της φωτογραφίας, και η κυρία Ελένη Καραίνδρου, η οποία θα μας θυμίσει και με την παρουσία της, αλλά κυρίως δίνοντάς μας τη χαρά να ακούσουμε μερικά από τα μουσικά θέματα που έχει στολίσει τις ταινίες του Αγγελόπουλου στο πιάνο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων για όσοι είναι στην πρεμιέρα του φεστιβάλ. Είναι το προσφυγικό γενικά ένα θέμα το οποίο θα το συναντήσουμε τακτικά μέσα στις ημέρες του φεστιβάλ, και ποια άλλα μηνύματα θα πάρουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ, ή αλλιώς, για να το θέσω διαφορετικά, ποια άλλα θέματα θίγονται μέσα από το φεστιβάλ με την επιλογή των ταινιών που έχει γίνει. Το προσφυγικό δεν θα μπορούσε να λείπει, τουλάχιστον με βάση το πώς προσεγγίζουμε εμείς την ταυτότητα του φεστιβάλ. Με την έννοια ότι είναι ένα από τα θέματα το οποίο απασχολεί και την ελληνική κοινωνία, απασχολεί την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, άρα δεν θα μπορούσε να λείπει σίγουρα από την ταυτότητα του φεστιβάλ. Οι άλλες ενότητες, έτσι, αν θέλετε, λίγο επιγραμματικά να σταθούμε μέσα στο σύνολο αυτών των ταινιών που είδατε ότι υπάρχουν στο πρόγραμμα, υπάρχει ένα θεματικό αφιέρωμα με το γενικό τίτλο «Να ονειρεύεσαι από τα Θρανία». Είναι αυτό που φαντάζομαι γενικά καταλαβαίνουμε όλοι. Μέσα από μια σειρά ταινίες προσπαθούμε να αναδείξουμε
αυτό που για μας πρέπει να είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να μην ονειρεύεσαι μέσα από την εκπαίδευση. Το φεστιβάλ ως ένας θεσμός τέχνης έρχεται να ανοίξει θέματα και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όχι να κλείσει θέματα. Εμείς δεν έχουμε τις απαντήσεις. Εμείς θέλουμε, ενεργοποιώντας τις δουλειές των σκηνοθετών, των δημιουργών, να ανοίξουμε συζητήσεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει ως θεματική μέσα από ταινίες αλλά και ως μια ειδική εκδήλωση είναι ο χώρος στο media, fake news. Υπάρχει μια ειδική εκδήλωση, μια συζήτηση μέσα στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και φυσικά υπάρχουν και κάποιες ταινίες που ακουμπούν το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενότητες, υπάρχουν πολλές πρεμιέρες. Πέμπτη μεθαύριο γίνεται πρεμιέρα στην τελευταία ταινία, την ταινία που δημιούργησε ο Αστέρης ο Κούτουλας, ο οποίος έχει περίπου 600 ώρες κινηματογράφηση των συναυλιών και των περιοδιών του Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Μια ταινία λοιπόν που προέκυψε μέσα από αυτές τις 600 ώρες και έρχεται να αποτυπώσει τον Μίκη Θοδωράκη μέσα από μεγάλες συναυλίες, μεγάλες συναντήσεις, μεγάλες διαδρομές ανά τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί δημιουργοί που είτε κατάγονται είτε δημιούργησαν στην Κρήτη. Υπάρχει μια ειδική ενότητα με ταινίες που αφορούν άτομα με αναπηρία. Και φυσικά μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα υπάρχουν πολλά εργαστήρια, υπάρχουν 5 εκθέσεις και φυσικά υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα που είναι μέρος της ταυτότητας αυτού του φεστιβάλ. Από την Πέμπτη το πρωί μέχρι και το επόμενο Σάββατο, τα πρωινά, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων θα υποδέχεται σχολεία. Περίπου άρα βάζετε 4,5 και τα σχολεία στο παιχνίδι. Παιδιά, και λέω... Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγετε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων και μπράβο σας γι' αυτό, γιατί θίγετε πολλά θέματα. Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι βάζετε στο τραπέζι τη συζήτηση τα fake news που μάλλον κάποιοι δεν έχουν καταλάβει πόσο μεγάλη πληγή είναι αυτή για την Ελλάδα, για τον τρόπο που υπάρχει μια λάθος ενημέρωση. Κλείνω την παρένθεση σε αυτό που έλεγα. Βάζετε λοιπόν και τα σχολεία στο παιχνίδι, βάζετε και, το λέω στο παιχνίδι εννοώ εντός εισαγωγικών, βάζετε και τα παιδιά και με στόχο να συζητήσουν για τα μηνύματα αυτά, αλλά και να αγαπήσουν και τον κινηματογράφο. Κοιτάξτε, το κομμάτι εκπαίδευσης σε εμάς έχει μια δυναμική ιδιαιτερότητα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι στην έκτη του χρονιά, αλλά οι εκπαιδευτικές δράσεις από τις οποίες προέκυψε και το ίδιο το φεστιβάλ μετράνε 17 χρόνια. Στα Χανιά πρωτίστως, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Ναι. Άρα είναι στρατηγικό στοιχείο της ταυτότητας του φεστιβάλ. Με τα σχολεία δουλεύουμε όλο το χρόνο. Δουλεύουμε δημιουργώντας ταινίες, δείχνοντας ταινίες. Και απλά είναι μαζί μας και αυτές τις μέρες. Είπα και προηγουμένως, υπολογίζουμε ότι περίπου στις 4,5 με 5.000 παιδιά. Και αυτό μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, γιατί τα παιδιά, τα σχολεία έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή με ταινίες συγκεκριμένες που έχουν επιλέξει και ξέρουμε πώς είναι. Περίπου 40 εργαστήρια θα κάνουμε για τα σχολεία. Υπάρχει δηλαδή ένα ακόμα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ. Και φυσικά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κλείνει, και αυτό έχει σημασία, αυτές τις μέρες, τις 11 μέρες, με δύο σημεία αναφοράς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Την Παρασκευή 2 του μήνα θα δείξουμε ως τελετή λήξης τις 12 ταινίες που έγιναν την προηγούμενη σχολική χρονιά με σχολεία εισάριθμα των Χανίων και θα κάνουμε τις σχετικές απονομές αναμνηστικών στα σχολεία. Και το Σάββατο 3 του μήνα με μια ημερίδα στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από το χώρο της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που το θέμα της είναι συζητάμε για τον κινηματογράφο στο σχολείο και εστιάζουμε στο ντοκιμαντέρ ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οπότε για μας είναι στρατηγικό σημείο αναφοράς η εκπαίδευση, ο χώρος των οπτικοακουστικών μέσα στην εκπαίδευση και πώς όλο αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά μέσα στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ανυπομονούμε λοιπόν για το φεστιβάλ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα για ένα λεπτό να σημειώσω δύο στοιχεία. Ναι. Καταρχήν, όλες οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι με ελεύθερη είσοδο. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο από την πρώτη χρονιά και μας τιμούν οι άνθρωποι που έρχονται είναι το κοινωνικό εισιτήριο, προαιρετικά ξηρά τροφή για τους ανθρώπους
που την ίδια στιγμή που εμείς απολαμβάνουμε την τέχνη μπορεί να έχουν αδυναμία να προσεγγίσουν πολύ βασικά αγαθά. Το δεύτερο είναι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα συνεχίζει και προχωράει, γιατί μαζί μας είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων που έχουμε τους χώρους τους στη διάθεσή μας για 2 εβδομάδες εξ ολοκλήρου. Φυσικά το Υπουργείο Παιδείας που έχει εγκρίνει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μια σειρά από χορηγοί οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την δραστηριότητα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα φιλοξενήσει περισσότερο από 80 ανθρώπους που θα έρθουν μαζί με τις δουλειές τους στα Χανιά, μαζί με όλους τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους επισκέπτες. Κύριε Φραντζεσκάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βοηθάτε να αναδείξουμε αυτό που κάνουμε, το οποίο ο στόχος είναι χρονιά με τη χρονιά να κάνει δράση σε όλη την Κρήτη. Είναι πολιτισμός και τον αγαπάμε τον πολιτισμό. Να είστε καλά.